Η συζήτηση για τα μέτρα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η Όλγα Παναγιωτίδου βρίσκεται στη Βουλή και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Όλγα, σε ακούμε. Νίκο, βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για τα μέτρα και τα αντίμετρα. Υψηλή τόνη τη σημερινή πρώτη μέρα της συζήτησης. Είχαμε μια σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό ωστόσο που έχει σημασία να σου πω είναι ότι είχαμε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Εμείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε εδώ το ρεπορτάζ της Βουλής πριν από λίγη ώρα. Στην κυβέρνηση λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι είναι αισιόδοξος για συνολική λύση και για το χρέος στο Eurogroup στις 22 Μαΐου. Το αργότερο μας είπε θα πάει στις 15 Ιουνίου. Είναι τόσο καλά τα νέα, μας είπε, που έρχονται από το εξωτερικό, που ίσως αναγκαστώ να φορέσω και γραβάτα. Αυτό μας είπε Νίκο ο Πρωθυπουργός, σε ό,τι αφορά μια ανησυχία που είχε. Όπερ σημαίνει, Όλγα, ότι αισιοδοξεί ότι μπορεί να έχουμε λύση για το χρέος στις 22. Τώρα, στις 22 Μαΐου ακριβώς. Και το αργότερο στις 15 Ιουνίου. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία στην κυβέρνηση ότι θα υπάρξει λύση στις 22 Μαΐου. Από εκεί πέρα υπήρχε μια ανησυχία για το ποιος κάνει κουμάντο, το λέω έτσι απλοϊκά, στις διαπραγματεύσεις. Αν είναι ο κύριος Σόιμπλε ή αν είναι η κυρία Μέρκελ. Με αφορμή και τη σύγκρουση που υπάρχει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι είναι η κυρία Μέρκελ, η οποία έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Και αυτό το οποίο επίσης μας είπε είναι ότι το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε δοκιμαστική έξοδο της χώρας στις αγορές. Έχουμε και επίθεση του Πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου τα μέτρα και τα αντίμετρα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν καλωσόρισε την στροφή της Νέας Δημοκρατίας στα αντίμετρα, καθώς έχει γίνει γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει τη διάταξη που αφορά στο αφορολόγητο των βουλευτών. Πήγε πολύ καλά το ταξίδι στο Πεκίνο, μας είπε ο Πρωθυπουργός. Και μαθαίνω, Όλγα, αλλά θα το ξέρουμε σε λίγο που θα έχουμε εδώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βορύδη, ότι σκέπτονται αν πρέπει να ψηφίσουν και τη μείωση του ΦΠΑ για τους αγρότες. Γιατί έχουν καταθέσει μια τροπολογία, Νίκο, σήμερα στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία για τα αγροτικά εφόδια να επανέλθει στο 13% από το 24% που είναι σήμερα. Και είναι πραγματικά εξαιρετικά πιθανό, ακούγεται τουλάχιστον στους διαδρόμους της Βουλής, ότι ενδεχομένως να ψηφίσουν και αυτή τη διάταξη. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω την Όλγα Παναγιωτίδου.